Όσα με το 14, οι Γρεκοί εμείς ήμασταν τσελεπίδες. Μας το 14 οι Νεότουρκοι παραδώσανε την Τουρκιά στα χέρια του Γερμανού. Και τότε αρχινήσανε οι πρώτοι διωγμοί. Τόσο αίμα. 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 Ο παππούς μου, Γιώργος Κουμουτσάκος, βρέθηκε να πολεμάει μεταξύ 20 και 22 στο Μικρασιατικό Μέτωπο. Δεν άκουσε ο πατέρας μου και όρμησε μπροστά. Φυσικά όμως γύρισε αιμόφυρτος. Μία σφαίρα είχε μπει στο μυρό του και τα θραύσματα διασκορπίστηκαν μέσα στις άρκες. Είναι δυνατόν να πολεμάς και να ερωτεύεσαι ταυτόχρονα. Είναι δυνατόν να παίζει τη ζωή σου κοροναγράμματα κάθε μέρα και εσύ να έχεις το νου σου στον έρωτά σου. Ο Πάγκαλος τον αποστράτευσε ατιμωτικά και τον φυλάκισε. Πέρασε από τις πόλεις που πρέπει να είχε περάσει και εκείνος και σίγουρα είχε περάσει ο ελληνικός στρατός. Ήταν παιδιά που δεν ήθελαν να πεθάνουν, μόνο να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Ήταν παιδιά που δικαιούνταν μια άλλη ζωή από αυτήν που έζησαν. Ένα άλλο τέλος από αυτό που τους επέβαλαν. Ήταν παιδιά που αναζητούσαν την ελπίδα.